Στην κριτική αγλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη με σημαντικό έργο σε Κρήτη, Αθήνα και εξωτερικό απονομήθηκε το βραβείο Νίκος Καζαντζάκης 2020. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. Για ό,τι προσφέρετε στον πολιτισμό και στην γενέτειρά σας. Η συγκίνηση για μένα είναι μεγάλη, γιατί εισπράττω πέρα από την τιμή την αγάπη της πόλης που μεγάλωσε. Πολλοί ήταν οι φίλοι που την τίμησαν με την παρουσία τους, ενώ το παρόν έδωσαν και οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και της Δημοτικής Αρχής. Το βραβείο Νίκος Καζαντζάκης, που είναι ενταγμένο στο θεματικό κύκλο των καλών τεχνών, απονέμεται φέτος η λήπτρια κυρία Ασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία με το πλούσιο, πρωτότυπο και υποεπίπεδο έργο της έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στο χώρο της σύγχρονης τέχνης. Θέλουμε τέτοιες δράσεις, θέλουμε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες ανεβάζουν τους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την τέχνη και τον πολιτισμό μας. Συνολικά, οι πρωτομές της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι πάνω από 60. Η εκπληκτική σύνθεση από την τριλογία των κορυφαίων του πνεύματος Καζαντζάκη, Θεοτοκόπουλου, Κορνάρου, που έχουν την τύχη να κοσμούν το Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Ικάρου, στην Πακρίτια Τράπεζα. Έργο μεγάλων διαστάσεων, όταν μάλιστα πρόκειται για ανθρώπινα σώματα, ιδιαίτερη δυσκολία αποτελεί το γεγονός ότι για τους Θεοτοκόπουλου και Κορνάρου δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικά με τη σωματική τους διάπλαση. Η ίδια μετά την παραλαβή της τιμητικής διάκρισης παρουσίασε με λεπτομέρειες την ιστορία της σύγχρονης λαϊκής αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής, κάνοντας λόγο για μια τέχνη αρχαίγωνη, η οποία έχει παίξει ρόλο καταλυτικό στην διαμόρφωση της τέχνης στην Ελλάδα και καθολικά του πολιτισμού μας. Η Ασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία έχει μαθητεύσει δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους και έχει στο ενεργητικό της πληθώρα γλυπτών, ανάμεσα στα οποία και το ιδιαίτερη σημασία έργο που φιλοτέχνησε για την Παγκρίτια Τράπεζα με τίτλο Θεοτοκόπουλος Κορνάρος Καζαντζάκης, διδάσκει πια σε νεότερες ομάδες λιθοξών, ενώ συνεργάζεται με ντόπιους τεχνίτες στον Πορόλιθο, σε χωριά του νησιού και διαμορφώνει χώρους. Το κομμάτι της εκπαίδευσης, το κομμάτι του πώς η γνώση της πάνω σε γλυπτική έχει καταφέρει να το περάσει και στις επόμενες γενιές. Πάντα θα έβρισκε χρόνο κάποια θερινά απογεύματα κοντά στο Θελινό για να βρεθούμε στην αυλή του σπιτιού της στα σπήλια Ηρακλή. Κάτω λοιπόν από τα καταπράσινα δέντρα και με ήχους της φύσης και ορισμένων πτηνών, τα οποία έμοιαζαν εξοικειωμένα με την παρουσία της, κάναμε αυτά τα μαθήματα. Η διδασκαλία ήταν φυσικά πολύ όμορφη και στοχευμένη. Ποτέ δεν έλεγε κάτι περιττό. Με την ίδια ακριβώς διάκριση είχε τιμηθεί και ο αδελφός της γλύπτριας, ο ζωγράφος Θωμάς Παπαδοπεράκης, ο οποίος έφυγε πρόωρα από την ζωή το 2002. Που δυστυχώς βιάστηκε να πετάξει τον ουρανό και δεν πρόλαβε να δει την αγαπημένη του αδελφή να βραβεύεται. Η γλύπτρια έχει επίσης επιμεληθεί σημαντικό συγγραφικό έργο, όπως το Μελετώντας τον Θεοτοκόπουλο και το Περιγλυπτικής, καθώς η ίδια έχει αφοσιωθεί στην μελέτη και την έρευνα μεγάλων μορφών τέχνης. Η λιτή τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.